Ακούγοντας πριν από λίγο τον υφυπουργό απόδημο ελληνισμού, μπερδεύτηκα. Αποκάλεσε το νομοσχέδιο το οποίο επιχειρεί τώρα, το νόμο μάλλον, τον οποίο επιχειρεί τώρα η Νέα Δημοκρατία να καταργήσει, τον χαρακτήρισε ως ορόσημο σήμερα. Λίγες μέρες νωρίτερα, τον ίδιο νόμο, ο ίδιος υπουργός τον χαρακτήριζε ως αιμονή. Τελικά αποφασίστε τι είναι, αιμονή, ορόσημο, μήπως αιμονικό ορόσημο. Πραγματικά, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Εν πάση περιπτώσει, δύο είναι τα επιχειρήματα της κυβέρνησης προκειμένου να αλλάξει και μάλιστα πριν καν εφαρμόσει το δικό της νόμο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού που ψηφίστηκε το Δεκέμβρη του 19. Πρώτο επιχείρημα. Δεν την αντιπροσωπεύουν, λέει, και επιπλέον είναι και αντίθετη με τα κριτήρια που θέτει ο νόμος που ισχύει. Και ισχυρίζεται μάλιστα ότι αυτή είναι την αντίθεσή της, τη δήλωσε από την πρώτη στιγμή. Εδώ όμως, ξέρετε, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα για την κυβερνητική πλειοψηφία. Αν είναι έτσι, αν είχε πάντα η Νέα Δημοκρατία μια τέτοια τόσο κάθετη αντίθεση με αυτά τα κριτήρια, τότε γιατί τα νομοθέτησε, γιατί τα ψήφισε? Εγώ ξέρω ότι όταν έχεις ριζική διαφωνία με κάτι, όταν κάτι είναι αντίθετο με τις αρχές σου, αυτό τότε δεν το ψηφίζεις, εκτός αν λειτουργείς καιροσκοπικά, ευκαιριακά, τυχοδιοκτικά. Δεύτερο κυβερνητικό επιχείρημα. Αυτό το στηρίζει στους φορείς της Ομογένειας που κλήθηκαν να τοποθετηθούν προχθές στην Επιτροπή. Δεν τους ακούσατε, λέει. Ζητάνε την κατάργηση κάθε προϋπόθεσης για τη διευκόλυνση της ψήφου των Ομογενών στις ελληνικές εκλογές. Με συγχωρείτε, την άποψη αυτών των φορέων την ακούσατε για πρώτη φορά τώρα, προχθές? Τα ίδια ακριβώς δεν σας είπαν και το Δεκέμβρη του 2019 όταν ψηφιζόταν ο νόμος? Τότε γιατί τους προσπεράσατε και τώρα τους επικαλείστε? Η απάντηση δεν είναι καθόλου δύσκολη. Για την ανακοίνηση εκ νέου του θέματος της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, το οποίο μάλιστα νομοθετήθηκε πρόσφατα και σχεδόν ομόφωνα, η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι τα κίνητρά σας είναι μικροπολιτικά και ιδιωτελή. Έτσι, αφενός το θέμα αυτό επιχειρείται να αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση ως αντιπερισπασμός από τη σκληρή πραγματικότητα που ζει ο λαός μας και για την οποία φέρει βαρύτατες ευθύνες η κυβέρνηση, και αφετέρου εξακολουθεί αυτό το θέμα, το θέμα της ψήφου των αποδήμων, να αποτελεί ένα διαχρονικό πεδίο απροκάλυπτης ψηφοθυρίας στο χώρο του απόδημου ελληνισμού. Την ίδια στιγμή όμως φανερώνεται και όλο το μέγεθος της υποκρισίας των κομμάτων που επί δεκαετίες κυβερνούν τη χώρα. Αλήθεια, γιατί μέχρι το 2001 ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολήθηκαν καν με το θέμα, μέχρι τότε δηλαδή που αρκούσε ένας νόμος με μια απλή πλειοψηφία, την οποία και διέθεταν και με το παραπάνω, αλλά και μετά το 2001. Οπότε μπήκε η συνταγματική πρόβλεψη των 200 ψήφων. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρουμε, ξεπερνούσαν κατά πολύ αυτόν τον αριθμό βουλευτών μέχρι το 2012, για 11 ολόκληρα δηλαδή χρόνια, και πάλι όμως ουδέποτε ασχολήθηκαν. Τι λέει γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία? Τι λέει γι' αυτό το κοινάλ ΠΑΣΟΚ, εκτός αν το κοινάλ θεωρεί ότι είναι παρθενογένεση? Καιροσκοπικά όμως και ψηφοθυρικά κινείται στο θέμα αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ξέρετε, όταν η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ για τους απόδημους, με συνέντευξή της στη μεγαλύτερη ομογενειακή εφημερίδα, χαρακτηρίζει τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, νόμος τον οποίο ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόν λοιπόν τον νόμο και τα κριτήρια τα χαρακτηρίζει όχι ως υπερβολικά, όχι ως αυστηρά απλώς, αλλά κάτι πολύ περισσότερο, κάτι πολύ χειρότερο, ως άδικα, υποτιμητικά, και τα οποία συμπληρώνει θα καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις γίνει κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, αυτό τότε τι είναι? Τυχαίο? Ανοίγει ή όχι έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ
το ζήτημα της αλλαγής του πρόσφατου νόμου. Δίνει ή όχι την πάσα στην κυβέρνηση να παίξει τα πολιτικά της παιχνίδια. Και όλοι είδαμε τα ταχύτατα αντανακλαστικά του Υπουργού Εσωτερικών να αρπάζει αυτήν την πάσα ευκαιρία του ΣΥΡΙΖΑ και να καταθέτει μέσα σε λίγες ώρες ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά προβλέπει την κατάργηση του νόμου που ψηφίστηκε από 288 παρακαλώ βουλευτές πριν από 1,5 χρόνο. Αντανακλαστικά όμως, κύριε Υπουργέ, που δεν τα βλέπουμε να τα διαθέτετε ή να τα δείχνετε στην περίπτωση της αδικίας που υφίστανται χιλιάδες νέοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι στερούνται το δικαίωμα στη δουλειά, ξέρετε γιατί, για ένα απλό παράβολο των 3 ευρώ και χωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις να ευθύνονται οι ίδιοι γι' αυτό. Ένα ερώτημα τώρα προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αν, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείτε τα κριτήρια του νόμου αυτού για την ψήφο των αποδήμων τόσο άδικα, τόσο υποτιμητικά, τότε γιατί τα ψηφίσατε? Γιατί δεν τα καταψηφίσατε? Γιατί δεν τα καταγγείλατε πριν από 1,5 χρόνο? Τώρα το καταλάβατε? Επειδή όμως, ξέρετε, σε αυτό το διαγωνισμό κολακίας προς τους απόδημους Έλληνες, στον οποίο έχετε επιδοθεί όλοι σας, ακούγονται και πολλές ανακρίβειες και υπερβολές. Καλό είναι να θυμίσουμε ότι ο νόμος που ψηφίστηκε πριν από 16-17 μήνες με τεράστια πλειοψηφία δεν προβλέπει και δεν θα μπορούσε να προβλέπει την παροχή του εκλογικού δικαιώματος. Αυτό το δικαίωμα προκύπτει από το Σύνταγμα. Αυτό που προβλέπει αυτός ο νόμος είναι η θέσπιση κριτηρίων για τη συγκρότηση ειδικών εκλογικών καταλόγων Ελλήνων του εξωτερικού, προκειμένου αυτοί να διευκολυνθούν οι άνθρωποι να ψηφίσουν στις ελληνικές εκλογές από τον τόπο κατοικίας τους, και αντί η κυβέρνηση να μεριμνήσει, όπως έχει υποχρέωση για την υλοποίηση αυτού του νόμου, με τη σύσταση, την ενεργοποίηση των επιτρόπων που απαιτούνται, με την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται από τον νόμο, τι κάνει? Το ακριβώς αντίθετο. Με αρρωγό το ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί και υπονομεύει το νόμο που αυτή η ίδια έφερε και ψήφισε και ο οποίος ακόμα δεν έχει καν εφαρμοστεί. Γιατί όμως μπήκανε αυτά τα κριτήρια τα οποία προτείνει το ΚΚΕ, πρότεινε μάλλον το ΚΚΕ, θα χρειαστώ πολύ λίγο χρόνο ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Μα για να αποτραπεί η αλλίωση του εκλογικού σώματος με ψηφοφόρους του εξωτερικού οι οποίοι αποκτούν δικαίωμα ψήφου στη βάση του αναχρονιστικού δικαίου του αίματος, με την απόκτηση δηλαδή της ελληνικής ηθαγένειας, αλλά δεν έχουν ούτε τη γνώση της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας, ούτε διατηρούν πραγματικούς και ουσιαστικούς δεσμούς με τη χώρα, προκειμένου να υφίστανται και οι ίδιοι τις συνέπειες των όποιων πολιτικών τους επιλογών. Αρκεί, λέει, να νιώθουν την ελληνική τους καταγωγή. Αυτό είπε ο κύριος Σκανδαλίδης. Είναι ζήτημα δηλαδή ψυχολογικό και όχι πολιτικό, κοινωνικό. Στην κατηγορία αυτή βέβαια ανήκουν όσοι έχουν έστω και έναν μακρινό Έλληνα πρόγονο, όπως οι μετανάστες τρίτης, τέταρτης γενιάς που ζουν σε μια άλλη όμως κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα και που μπορεί, ξέρετε, να μην ήρθαν και ποτέ στην Ελλάδα. Για να κατανοηθεί δε και το μέχρι που μπορεί να οδηγήσει αυτή η λογική, Θα μπορούσε, επικαλούμενος την όποια ελληνική του καταγωγή τέλος πάντων, να λάβει την ελληνική ηθαγένεια και άρα και το δικαίωμα να ψηφίζει στις ελληνικές εκλογές, μέχρι και ο μακαρίτης πρίγκιπας Φίλιππος της Αγγλίας. Από κανέναν λοιπόν δεν αφαιρείται με τον νόμο που ισχύει, ούτε και θα μπορούσε άλλωστε, το δικαίωμα της ψήφου. Αντίθετα, διευκολύνεται για όσους κατοικούν στο εξωτερικό και διατηρούν ουσιαστικούς δεσμούς με την πραγματικότητα της χώρας και πιθανόν πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, να κρατούν ζωντανή και την ελπίδα της επιστροφής τους. Και τέτοιοι είναι ως εξαιτίας των κομμάτων που κυβέρνησαν, ξενιτεύτηκαν ειδικά στα χρόνια της κρίσης, αλλά και πιο πίσω, είτε για να δουλέψουν είτε για να σπουδάσουν, και ταλαιπωρούνται. Τραβούν τον παθόν τους στον τάραχο στα ελληνικά προξενία και ψάχνουν χιλιόμετρα μακριά να βρουν ένα ελληνικό σχολείο για τα παιδιά τους, για να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Ένα σχολείο πήγε να γίνει εκεί στο Μόναχο και τελικά κατάφερε το ελληνικό κράτος και το χάσε. Το ένα μετά το άλλο κλείνουν τα τμήματα ελληνικής γλώσσας στο Βερολίνο και έρχεστε εδώ και πουλάτε τσάι και συμπάθεια στους απόδημους Έλληνες του εξωτερικού. Αφήστε λοιπόν όλοι σας τα είπα ξύπα, βάλτε μπρος
και για αυτούς την ψηφιακή τεχνολογία στην οποία τόσο ορκίζεστε και εφαρμόσετε τον νόμο, αυτό το νόμο που ψηφίσατε και θα διευκολύνει ολοκληρώστε, όλους κύριε Δελή, αυτούς τους ανθρώπους έχετε πάει στα 10 που βρίσκονται στην ξενιτιά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.